Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του ομιλία από την Πάτρα. Η πλειοψηφία της Γκαζόζας είναι κατάντια για τη χώρα, επεσήμανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ομιλία που έκανε χθες στον πολυχώρο Ρόγιαλ στην ακτή Δημαίων στην Πάτρα. Η πλειοψηφία της Γκαζόζας δεν είναι απλά ανέκδοτο, ένα έξυπνο hashtag στο Twitter. Είναι μια κατάντια για μια χώρα με μακρά κοινοβουλευτική παράδοση, είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος και η παρέα τους μας κατάρτισαν μια βαλκανική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ένα πνεύμα ολοκληρωτισμού πάει να δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή. Εποάζεται στα ίδια τα λόγια του Πρωθυπουργού, που όποιος δεν συμφωνεί μαζί του είναι μη σκεπτόμενος. Όποιος διαφωνεί με την κακή συμφωνία των Πρεσπών είναι μη σκεπτόμενος και όποιος διαλυλώνει για την άποψή του είναι φασίστας. Δεν έχει ξαναζήσει η χώρα τέτοια κατάντια. Ο ενεργεία Πρωθυπουργός θα αποκαλεί περίπου ηλίθιους όσους πολίτες διαφωνούν με την πολιτική του. Είναι μεγάλη προσβολή στη δημοκρατία. Δείχνει το βαθμό έπαρσης και αλαζονίας του κ. Τσίπρα και της παρέας του. Και η φράση αυτή και το στίγμα που τη συνοδεύει θα τον ακολουθεί για πολύ καιρό. Ολοκληρωτισμός όμως δεν είναι μόνο το κλείσιμο των εφημερίδων και η φήμωση των δημοσιογράφων, όπως συμβαίνει στην υποδειγματική κατά το ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατία της Βενεζουέλας. Ολοκληρωτισμός είναι επίσης η απομόνωση και η στοχοποίηση της αντίθετης νόμης. Κάτι το οποίο δεν θα έκανε ποτέ ο Χρήστος Χριστόπουλος. Ποτέ δεν θα στοχοποιούσε την αντίθετη γνώμη. Θα τη φιλοξενούσε στην εφημερίδα του. Θα απαντούσε ο ίδιος τεκμηριωμένα. Θα προωθούσε το διάλογο. Και αναζητούσε ο Χρήστος Χριστόπουλος την αντίθετη γνώμη, γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει καλύτερη τροφή για δημιουργικό διάλογο από τη συγκροτημένη γνώμη η οποία εκφράζεται με επιχειρήματα. Γι' αυτό εξάλλου και γνώμη το όνομα της εφημερίδας. Όμως, κάντε μια αντιδιαστολή αυτού του μοντέλου δημοσιογραφίας με τις κραυγές του πιο κοντινού συνομιλητή του Πρωθυπουργού, του κ. Πολάκη, για βοθροκάναλα, τους δημοσιογράφους που έπρεπε να είναι 3 μέτρα κάτω από τη γη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που χαρακτηρίζονται ως συμμορίες εκτελεστών της διαπλοκής. Τον κύριο Πολάκη που σε καθεστώς δημοκρατικής ομαλότητας δήλωσε ότι έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά είναι κινήσεις που δένουν και με τα θλιβερά παζάρια που συμβαίνουν στη Βουλή. Είναι δυστυχώς πλευρές μιας ενιαίας πολιτικής που πριονίζει τους θεσμούς, δηλαδή τα στηρίγματα της ίδιας της δημοκρατίας. Με τέτοιες επιθέσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς δεν είναι κανείς να απορεί που στη λίστα της διεθνούς διαφάνειας για την Ελλάδα, διεθνούς διαφάνειας η Ελλάδα κατρακύλησε 8, προσέξτε, 8 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε στην Πάτρα με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα Γνώμη για τον ένα χρόνο από το θάνατο του ιδρυτή και εκδότη Χρήστου Χριστόπουλου με τίτλο Δημοσιογραφία και Δημοκρατία. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη απέκτησε ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση υποψηφιότητας του Νίκου Παπαδημάτου για τη Δημαρχία της Πάτρας. Παρουσίασε εδώ περικλεί μια αλήθεια, ότι η μνήμη του πατέρα μου παραμένει ζωντανή ανάμεσά μας. Είναι γνωστό βέβαια ότι οι άνθρωποι παραμένουν στη ζωή υπό μία έννοια πάντα, όταν η μνήμη τους είναι παρούσα. Φίλες και φίλοι, είναι δύσκολο να μιλήσει δημόσια για τον πατέρα σου. Η δυσκολία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν εκείνος έχει αφήσει πίσω του έντονο αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα. Πολλοί από εσάς έχετε τις προσωπικές σας αναμνήσεις. Εγώ απλώς θα υπενθυμίσω ότι ο Χρήστος Χριστόπουλος εξέδωσε τη γνώμη το 1942 και ως το θάνατό του, το Γενάρη του 18, υπήρξε ο εκδότης και ο δημοσιογράφος. Επί 46 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε αυτές τις δύο ιδιότητες. Του εκδότη και του δημοσιογράφου. Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής ανήλικης κοφής στο Κουκούλι. Αναφορές για λευκό βαν που έχει εμφανιστεί σε Γλυκάδα και Αγρίνιο δημιουργούν φόβους για κύκλωμα.
Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής κοφής από την περιοχή Κουκούλη στην Πάτρα σήκωσε στο πόδι την αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο επίσκοφος πατέρας της 15χρονης είχε πάει στο περίπτερο λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, όταν την πλησίασε ένα άσπρο βαν, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που ήταν με λαμψά και όπως είπε η κοπέλα, έμοιαζαν με αλλοδαπούς. Προσπάθησαν να την πείσουν να μπει στο βαν, αλλά η κοπέλα κατάφερε και ξέφυγε και άρχισε έντομη να τρέχει. Μάλιστα, ο ένας την έπιασε από τον ώμο. Είναι περιοχή με σκοτάδι και είναι πολύ επικίνδυνη. Το πρόβλημα είναι ότι με κοφό. Μιλάω κανονικά. Η κόρη μου καλά. Πριν 7, 10, 7.30 πήγε στο μανάβικο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ήταν δύο άτομα, ένα ψηλό, ένα σκοτό. Του ρώτησε κάτι τι έγινε. Η καρά έβλεπε το πρόσωπο. Οπότε να του ποιος είναι. Η καρά έγινε του πίσω, έτρεξε λίγο να του πει τι εφόσον για πρόλαβε. Πετά από 20 λεπτά περίπου, ήταν αυτομική, το πτώμα είναι γύρω. Ευτυχώς όλα καλά. Αυτοκίνητο άσπρο, άσπρο. Είναι άσπρο φαν, ναι. Βαν. Άσπρο φαν. Πόσα άτομα. Ήταν δύο άτομα, ένα φιλό και ένα σκοτό. Μπελαφιλό μάλλον. Και πήγαν να την αρπάξουν δηλαδή. Πήγε να φτιάξει και καλά, έτρεξε πολύ. Άκουπε και εδώ, του πρόλαβε. Και πρόλαβε. Και εδώ, έτσι και καλά, έτρεξε πολύ. Ήρθε η αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία μετά από 20 λεπτά. Κυκλοφορούν γύρω γύρω. Ήταν από άτομα, κοιτάξτε. Δεν βρήκανε κανέναν όμως. Το κάνουν τώρα. Φύγανε. Φύγανε. Δεν ξέρω ακόμα, δεν βρήκανε, δεν ξέρω. Η αστυνομία έφτασε εκεί επιτόπου και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του βαν και των δραστών. Σοκ για γυναίκα οδηγό στην Πάτρα. Ενώ περίμενε στο φανάρι, την έκλεψαν δύο νεαροί. Αργότερα, λίστεψαν και μία ηλικιωμένη. Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη σε οδηγό στην Πάτρα. Η γυναίκα είχε κινητοποιηθεί με το αυτοκίνητό της σε φανάρι και προς μεγάλη της έκπληξη είδε δύο νεαρούς να ανοίγουν την πόρτα του οχήματός της και με κινήσεις αστραπιές να αφαιρούν το κινητό της τηλέφωνο και να τρέπονται σε φυγή. Οι δράστες όμως δεν αρκέστηκαν σε αυτό και λίγη ώρα αργότερα στοχοποίησαν 68χρονη, την οποία προσέγγισαν και ασκώντας τη σωματική βία, τη άρπαξαν την τσάντα που περιείχε μικρό χρηματικό ποσό, δελτίο ταυτότητας και προσωπικά έγγραφα. Αστυνομικοί από την άμεση δράση τελικά εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες, ηλικίες 27 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Τροχαίο ατύχημα με τραυματία οδηγό δικύκλου σημειώθηκε το μεσημέρι στην ακτή Δημαίων. Ο οδηγός του δικύκλου έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ο νεαρός οδηγός του δικύκλου βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος. Έχει χτυπήσει το πόδι. Οδηγούσε στην ακτή Δημαίων, στο ρεύμα προς πύργο, όταν στο ύψος του Λαδόπουλου έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο γιοταχή, το οποίο ήταν στην άκρη του δρόμου δεξιά. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο οδηγός εκτινάχθηκε στο έδαφος. Παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο. Οι διασώστες του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Άνδρες της αστυνομίας ρύθμισαν την κυκλοφορία, ώστε να μην έχουμε κι άλλο ατύχημα. Στο σημείο βρέθηκαν και συγγενείς του άτυχου οδηγού. Ευτυχώς ο νεαρός φορούσε κράνος και δεν χτύπησε στο κεφάλι, παρά μόνο στο πόδι του. Έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η τροχαία Πατρών. Το αυτοκίνητο αυτό βρισκόταν στην κατέση, το μηχανάκι από άλλο στην αιτία, κάπου χάζευε, κάτι κοίταγε, έπεσε στο πίσω αριστερό μέρος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός στο πόδι του από τη ρίχνη, να έχει σπάσει. Ελπίζω η υπόλοιπη υγεία τώρα είναι σωστή. Αντιμέτωπος με αδίστακτους ληστές, ήρθε το απόγευμα της Παρασκευής υπεύθυνος πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα. Το ρολόι έδειχνε 10 το βράδυ όταν στο βενζινάδικο έκαναν την εμφάνισή τους άγνωστοι, οι οποίοι προσέγγισαν τον υπεύθυνο του καταστήματος και ασκώντας του σωματική βία επιχείρησαν να του αποσπάσουν χρήματα που έφερε πάνω του. Παρά την αντίσταση του θύματος δεν πτωήθηκαν, σκίζοντας μάλιστα την τσέπη του παντελονιού του, καταφέρνοντας να πάρουν 120 ευρώ και να τραπούν σε φυγή. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, άνδρες τις οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Εκβιασμός με βιντεοκλήση και ξυλοδαρμός για 30χρονο στη Βάρδα Ηλίας. Πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του και κατέληξε στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Βάρδας Ηλίας τρεις άνδρες ηλικίας 49, 47 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου για τα όπλα.
Ειδικότερα προχθές το απόγευμα, 30χρονος αλλοδαπός μετέβη σε οικία σε περιοχή της Βάρδας προκειμένου να απαιτήσει την καταβολή οφειλόμενου χρηματικού ποσού από εργασία σε κτήματα της περιοχής αλλά και από πώληση αυτοκινήτου. Οι τρεις δράστες με έναν ακόμα άντρα, ο οποίος αναζητείται, χτύπησαν με τα χέρια και τα πόδια του τον 30χρονο, προκαλώντας του σωματική βλάβη, ενώ με την απειλή μαχαιριού τον εξανάγκασαν να επικοινωνήσει με βίντεο κλίση με τους γονείς του, που διαμένουν στη χώρα καταγωγής του, από τους οποίους απέτησαν εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ. Αμέσως μετά την παράδοση του χρηματικού ποσού, οι δράστες άφησαν ελεύθερο τον 30χρονο, ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος σε αγροτική οδό από ομοεθνή του, που τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Βάρδας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βουπρασίας, οι οποίοι, αφού ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των δραστών, στη συνέχεια τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν. Άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο παρέες έξω από καφετέρια της Ρίγα Φεραίου. Ένα χιουμοριστικό σχόλιο ήταν αρκετό για να ξεκινήσει ο διαπληκτισμός. Βγήκαν από γνωστό καφέ της Ρίγα Φεραίου πριν από μερικές ημέρες και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ο λόγος για τρεις νεαρούς πατρινούς, οι οποίοι συνοδεύονταν από νεαρές γυναίκες και διασκέδαζαν στο γνωστό κεντρικό καφέ. Βγαίνοντας από το κατάστημα, συναντήθηκαν με μια παρέα 5 ατόμων, πιθανόν αλβανικής καταγωγής όπως οι ίδιοι κατήγγυλαν, οι οποίοι συζητούσαν μεγαλόφωνα για τον Ολυμπιακό. Ένας από την παρέα των τριών ζευγαριών πετάχτηκε και είπε με χιουμοριστικό τόνο πως είναι ΑΕΚ. Μάλιστα, χαμογέλασε κιόλας θέλοντας να δείξει πως έκανε πλάκα και δεν είχε κανένα σκοπό να θίξει την αγαπημένη ομάδα των πέντε. Αυτό ήταν. Φαίνεται πως οι άλλοι όχι απλά ήταν οπαδοί, αλλά φανατικοί και δεν υπολόγισαν τίποτα. Άνοιξαν αμέσως κουβέντες με τα τρία ζευγάρια και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τριών κοριτσιών πλάκωσαν στο ξύλο τα τρία αγόρια. Με γροθιές και κλωτσιές τους έριξαν στο έδαφος και τους χτυπούσαν ανελέητα. Μάλιστα, παρά τις φωνές των κοριτσιών δεν σταματούσαν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν καταφέρει να τραυματίσουν σοβαρά τους νεαρούς, οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο ένας μάλιστα έφερε τόσο σοβαρά χτυπήματα που νοσηλεύτηκε κιόλας. Οι πέντε Αλβανοί μετά την πράξη τους έφυγαν αρων-άρων και εξαφανίστηκαν, αφού φαντάστηκαν ότι άμεσα στο σημείο θα έφταναν άνδρες της ομάδας Δίας και φοβήθηκαν τη σύλληψη. Τα κορίτσια έντρομα ειδοποίησαν και ασθενοφόρο. Περιέγραψαν στους αστυνομικούς τους πέντε Αλβανούς, όμως η αστυνομία δεν κατάφερε να τους εντοπίσει. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 54 περιοχές στην Ηλία λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Οι ζημιές είναι πολλές και αρκετοί παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν πρόκειται κανένας παραγωγός να κόψει ούτε ένα κιλό πορτοκάλι. Τι θα γίνει αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν βγάλανε πάνω το έργο αυτό που ξεκίνησε εκεί πέρα η περιφέρεια, γιατί δεν το έβγανε εκεί πέρα από τα σπασμένα τα ανάχωμα. Και αυτή τη στιγμή Βυζέντια περνάει από εκεί. Βυζέντια περνάει με στα βλάκι. Αν σηκωθεί κι άλλο το νερό και ρίξει το χαλί και σπάσει το ανάχωμα, τι θα γίνει πάλι? Τι αγρικίες υπάρχουν, τι αγρικίες υπάρχουν, μοτέρ μέσα. Που τα περισσότερα έχουν πνιγεί τα μοτέρ, δεν προλάβαν να τα βγάλουν. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Περιμένουμε από τον Ελγά, ο Ελγά έρχεται στον χρόνο απάνω να κάνει εκτιμήσεις. Τι θα δει στον χρόνο? Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 54 περιοχές στους δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, Ήλιδας και Ζαχάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Σε απάντηση του αιτήματος που υπέβαλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 54 περιοχές των Δημών Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, Ήλιδας και Ζαχάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Αντίστοιχες αποφάσεις υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Σταφύλης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι ζημιές στην Ηλία είναι μεγάλες και αρκετοί παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Πλέον μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή στα Εσπυριδοειδή. Πολύ φοβάμαι ότι πλέον θα έχουμε και θέμα με το φυτικό κεφάλαιο. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί. Δυστυχώς τα έργα δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Σημεία που έπρεπε να επισκευαστούν δεν επισκευάστηκαν. Και συνεχίζεται, η καταστροφή συνεχίζεται, δυστυχώς. Αποκαταστάθηκε ο φωτισμός στην ακτή Δημαίων στο σημείο που τραυματίστηκε σοβαρά τρίχρονο κοριτσάκι. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, προχώρησε η αποκατάσταση του φωτισμού στην ακτή Δημαίων. Στο ύψος των Ιντεών, εκεί που την περασμένη Κυριακή το απόγευμα, ένα τρίχρονο κοριτσάκι παρασύρθηκε από διερχόμενα αυτοκίνητα λόγω για του λοιπούς φωτισμού. Ο κ. Κατσιφάρας επικοινώνησε άμεσα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Συλλόγου και ενημέρωσε για τις ενέργειες που πρόκειται να γίνουν με εντολή του.
όσον αφορά στην κατάσταση της μικρής παραμένει κρίσιμη. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο νοσοκομείο του Ρίου. Να θυμίσουμε ότι το κοριτσάκι βγήκε ξαφνικά στο δρόμο και παρασύρθηκε από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι. Ήταν με κανένα 4-5 άλλα αδερφάκια του που ήσαν μαζί, πουλάγανε εικονίτσες, πουλάνε εικονίτσες εδώ στα μαγαζά. Και λόγω του ότι δεν υπάρχει και φωτισμός πολύ σε αυτό το σημείο, γιατί κανένα 4 κολόνες, στις κολόνες έχουν καεί τα φώτα, δεν το είδε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, το χτύπησε. Και διερχόμενος ο οδηγός εδώ στην αυτή τη μέρα ο οδηγός. Διερχόμενος ήταν, ναι. Και το χτύπησε, πετάχτηκε το παιδάκι γύρω στα 5-6 μέτρα. Στο αντίθετο ρεύμα ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο και το χτύπησε στο κεφάλι. Είδε το λάστιχο, να φανταστείτε το λάστιχο του αυτοκινήτου, έχει αποτυπωθεί στο πρόσωπο, στο κεφάλι του μικρού παιδιού. Και τώρα θα δούμε. Μακάρι να ζήσει το παιδάκι. Χθες κατά τις 7 και 4 το απόγευμα ένα παιδάκι 3 ετών πετάχτηκε στον δρόμο με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο το χτύπησε στο κεφάλι του. Το παιδάκι είχε μεγάλα τραύματα στο κεφάλι και από ό,τι μας είπαν κάποιοι πελάτες είχε και σπάσει στο κεφάλι του. Τότε ενημερώθηκε η μητέρα του που μένει εδώ δίπλα από το κατάστημά μας και το μετέφερε το παιδί και προσπαθούσε να το ξυπνήσει, δηλαδή να το επαναφέρει. Βέβαια αυτό δεν ξέρουμε ήταν καλό ή κακό για την υγεία του παιδιού στο κεφάλι. Θερμή παράκληση ώστε να μην παραιτηθεί και να παραμείνει στο τιμόνι της Εκκλησίας απίφθηναν την Παρασκευή δεκάδες κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αγιαλίας προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αμβρόσιο, σε μια προσπάθειά τους να το μεταπίσουν και να μην αποστείλει την παραίτησή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επιθυμία που ο ίδιος κατά το παρελθόν έχει εκφράσει. Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, 70 και πλέον κληρικοί από την Αιγιάλια συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Κατέληξαν στο Επισκοπείο Αιγίου προκειμένου να συναντήσουν τον Μητροπολίτη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους. Στον εξωτερικό χώρο, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αιγίου, Πάτερ Χρήστος Τσάκαλος, του παρέδωσε επιστολή, εκφράζοντάς του και προφορικώς το αίτημα των κληρικών να ξανασκεφτεί την απόφασή του και να μην αποχωρήσει από τα καθήκοντά του. Φουσκωμένες όλες οι χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για όσους δεν έχουν μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο. Οι κύριες επιβαρύνσεις δεν αφορούν τόσο στην κατανάλωση του ρεύματος. Τα εκαθαριστικά της ΔΕΗ για το προηγούμενο τετράμινο ήδη έχουν ξεκινήσει να φτάνουν στα σπίτια και στα νοικοκυριά της Πάτρας, με τους περισσότερους να έρχονται αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις. Ανοίγοντας τους φακέλους των λογαριασμών, οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αρχίσουν να κοπανούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Τα νούμερα είναι αρκετά φουσκωμένα σε μια περίοδο που, αν εξαιρέσει το Δεκέμβριο, οι περισσότεροι δεν είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Μιλάμε για τους μήνες του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Οπότε και εξαιτίας της ζέστης που επικράτησε φέτος, το σύνολο των καταναλωτών δεν είχαν ανάψει ούτε σόμπες ούτε θερμοπομπούς, καθώς δεν υπήρχε λόγος. Το κρύο έφτασε μετά το Δεκέμβριο, οπότε όλοι αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης δουλεύουν στα περισσότερα σπίτια που δεν έχουν πετρέλαιο ή καλοριφέρ στο φουλ. Αν δηλαδή οι λογαριασμοί ήρθαν σε αυτό το τετράμινο φουσκωμένοι, πόσο θα έρθουν στο επόμενο, όπου θα καταμετρηθεί η ηλεκτρική ενέργεια των μηνών που το κρύο ήταν ιδιαίτερα έντονο? Το ερώτημα αυτό δεν θέλουν βέβαια ούτε να το σκέφτονται οι καταναλωτές. Αν μιλάμε για λογαριασμούς, καθαριστικό στον Οκτώβριο μήνα έχει συμπεριλάβει μέσα και μια περίοδο του καλοκαιριού που όποιοι έχουν εργοδοτήσεων πιθανόν να έχουν μια μεγαλύτερη κατανάλωση σε σχέση με κάποια άλλη αντίστοιχη περίοδο. Εδώ θα πρέπει να το δούμε ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια αύξηση μέσα σε ένα λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από την κατανάλωση της ΔΕΗ. Υπάρχουν και τα υπόλοιπες παραμέτρους που μπορεί να αυξηθούν. Όσο θα υπάρχει αδυναμία του κόσμου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τόσο θα υπάρχουν οι διαδικασίες των διακανονισμών, η αδυναμία να πληρώσει έγκαιρα και ακόμη και έναν διακανονισμό. Και αυτά θα τα βλέπουμε τα φαινόμενα. Δυστυχώς συχνά. Το ζήτημα είναι ότι για ακόμη μια φορά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είναι να πληρώσουν έχει να κάνει με τρίτους λογαριασμούς, με έξτρα χρεώσεις που δεν αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια, φτάνοντας έτσι το συνολικό ποσό που θα πρέπει να δώσουν σε νούμερα που ξεπερνούν τα 250 και τα 300 ευρώ. Πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την επιστροφή των δώρων στο δημόσιο. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί εντός διμήνου.
πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να επιστραφούν τα δώρα στο δημόσιο, αν και η οριστική απόφαση θα βγει εντός διμήνου. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να καταθέσουν αγωγές μέχρι το Μάρτιο του 2019 για να κλειδώσουν τα αναδρομικά διετίας ή πενταετίας. Η κυβέρνηση δεν υποχρεούται να δίνει 1.000 ευρώ το χρόνο. Η νομοθέτηση για πουρμπουάρ των 300 ευρώ και τα σημεία κλειδιά. Τι θα ισχύσει για τους συνταξιούχους? Όλα τα δεδομένα για μια υπόθεση που καίει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Στα δώρα στο δημόσιο έπεσε τσεκούρι, κλείνοντας ανεπανόρθωτα σε κάποιες περιπτώσεις χιλιάδες υπαλλήλους του δημοσίου. Παρ' όλα αυτά, πλέον θα πρέπει να θεωρείται οριστική η επαναφορά των δώρων στο δημόσιο που καταργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Και αυτό διότι στη χθεσινή ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η εισήγηση ήταν θετική και δεν ανέτρεψε την πρόσφατη απόφαση που έβγαλε στις 17 Δεκεμβρίου 2018 το 6ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά ότι η κατάργηση των δώρων ύψους 1.000 ευρώ το χρόνο που έπαιρναν οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν αντισυνταγματική. Έντονη αντιπαράθεση του Νεκτάριου Φαρμάκη και του Απόστολου Κατσιφάρα στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια απολογισμού των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής. Σφοδρή επίθεση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα στο Νεκτάριο Φαρμάκη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Φαρμάκης, με αφορμή τον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφέρειας, κατηγόρησε τον κ. Κατσιφάρα ότι συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό τα έξοδα για τον προεκλογικό του αγώνα. Ο Περιφερειάρχης μίλησε για λάσπη και κάλεσε τον κύριο Φαρμάκη να ανακαλέσει. Και τελικά ο κύριος Φαρμάκης ανακάλεσε. Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα από την Περιφέρεια και ηχητικό ντοκουμέντο με τα όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης. Διότι μέσα στα 30 υπάρχουν και αρκετές δαπάνες για αμοιβές συμβούλων, οργανώσεις, εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων φαντάζομαι και ο προεκλογικός σας αγώνας. Μετακινήσεις προσωπικού της ΕΙΔΕΠ κτλ. Κοιτάξτε, μπορούμε να πανηγυρίζουμε άμα θέλουμε. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, ο απολογισμός τίνει να γίνει προεκλογική εκστρατεία. Κύριε Φαρμάκη, και εγώ θα σταθώ... Κύριε Φαρμάκη, δεν έχω σταματήσει ποτέ. Θέλω να πάρετε πίσω αυτό που είπατε. Δεν έχετε? Ότι είναι πληρωμένος και ο προεκλογικός αγώνας. Πάρτε το πίσω. Ακούστε, για να συνεχίσουμε. Ακούστε, για να γίνω, πάρτε το πίσω, για να γίνω κατανοητός. Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ, να τοποθετηθώ. Και θα σας εξηγήσω. Δεν έχει νόημα να τοποθετηθώ. Να τοποθετείτε, βεβαίως, αλλά πάρτε πίσω αυτό. Θα σας εξηγήσω. Πάρτε πίσω αυτό. Μπορώ να σας εξηγήσω, κύριε. Μιλάω τόσο απλά. Μισό λεπτό. Πολύ απλά μιλάω. Δεν αφήνετε τη διαδικασία. Τόσο απλά. Κύριε Φαρμάκη, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Τόσο απλά. Να σας αφήσω. Κύριε Φαρμάκη, μισό λεπτό. Φιλικά, σας απαντάω. Δεν έχω διάθεση να προσβάλλω τον Περιφερειάρχη, τον οποίο σέβομαι και τιμώ. Αναιρέστε αυτό που είπατε και συνεχίστε, παρακαλώ. Δεν αναιρώ την ουσία. Αφήστε με να σας ολοκληρώσω. Την έκφραση. Ναι, ωραία. Όταν σας λέω από την άλλη, την αναιρώ. Αναιρείτε την έκφραση και συνεχίστε. Την αναιρώ την έκφραση, η ουσία είναι η ίδια όμως. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Περιφερειάρχη, ότι εργαλειοποιείται μια θεσμοθετημένη διαδικασία για λόγους προεκλογικούς. Είναι προφανές. Αυτό λέω. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν υπενήχθη ούτε διαφθορά, ούτε χρησιμοποίηση δημόσιου χρήματος για κάποιον άλλο λόγο. Προς Θεού, θα το κατήγγειλα, θα ήμουν ο πρώτος που θα το έκανα. Ρύθμιση για την ψήφο των αποδήμων ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιδρά και κάνει λόγο για εμπεγμό. Ρύθμιση για την ψήφο των αποδήμων ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση. Σε αυτήν θα προβλέπεται μεν η δυνατότητα της συμμετοχής στις εκλογές όσων έχουν την ελληνική ηθαγένεια και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά η ψήφος τους θα έχει ελάχιστη ή σχεδόν ανύπαρκτη επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα της ψήφου των αποδήμων δεν θα επηρεάζει το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά θα προσμετράται μόνο για την εκλογή των τριών βουλευτών απόδημου ελληνισμού. Όσο μεγάλος και αν είναι ο αριθμός των αποδήμων που θα ψηφίσουν, η κατανομή των υπολείπων 297 βουλευτών θα γίνεται με βάση το αποτέλεσμα της κάλπης στην Ελλάδα. Η ρύθμιση αυτή έχει προφανώς, όπως σχολιάζουν οι ειδικοί, και συνταγματικό πρόβλημα, αφού άλλο ειδικό βάρος θα έχει η ψήφος των Ελλήνων που διαμένουν στην Ελλάδα και άλλο η ψήφος των Ελλήνων που διαβίουν στο εξωτερικό και τίθεται θέμα με την ισότητα της ψήφου. Η πρωτοφανής μεθόδευση προκύπτει ανάγλυφα, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ίδιος ψηφοφόρος που ψηφίζοντας σε ένα προξενείο στο εξωτερικό θα μπορεί να ορίσει μόνο ποιοι από τους τρεις βουλευτές αποδήμων θα εκλεγούν, ενώ αν έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει, προφανώς η ψήφος του θα προσμετράται για τη συνολική εικόνα της Βουλής. Γι' αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ενστάσεις στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εσωτερικών που επεξεργάζεται τη ρύθμιση, ενώ υπάρχει μεγάλη αντίδραση και στη Νέα Δημοκρατία που θεωρεί τη ρύθμιση εμπεγμό.
Το Ανθινό Άρμα επιστρέφει από φέτος στην καρναβαλική παρέλαση της Πάτρας. 45.000 γαρίφαλα θα πλαισιώνουν τη φετινή Βασίλισσα του Καρναβαλιού. Το Ανθινό Άρμα επιστρέφει από φέτος στην καρναβαλική παρέλαση της Πάτρας και στο καρναβαλικό συνεργείο. Όλα είναι έτοιμα για τις τελευταίες πινελιές, προκειμένου η επιστροφή του να είναι εντυπωσιακή. Η τελευταία φορά που παρέλασε στο πατρινό καρναβάλι Άρμα με αθωσύνθεση ήταν το 2010, όταν η Βασίλισσα πλαισιωνόταν από χιλιάδες φυσικά λουλούδια. Φέτος οι πληροφορίες θέλουν το άρμα της Βασίλισσας με κυρίαρχο στοιχείο έναν εντυπωσιακό γορίλα να πλαισιώνεται από 45.000 γαρίφαλα, χρυσάνθεμα, μούσκλι και άλλες 5 ανθοσυνθέσεις. Στη συμβολή των πεζόδρομων της Ρηγαφεραίου και Γεροκοστοπούλου δόθηκε το πρώτο ραντεβού για τον κρυμμένο θησαυρό. Η πρώτη φάση καστικών με όνομα Πεζόδρομου Καλλιτέχνες ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Του Πεζοδρόμου Καλλιτέχνες ήταν η πρώτη φάση του 54ου παιχνιδιού του κρυμμένου θησαυρού που διοργανώνει η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με ομάδα πληρωμάτων που αποτελεί την Οργανωτική Επιτροπή. Η φάση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο πεζόδρομο της Ρηγαφεραίου με κεντρικό σημείο του δρόμενου τη Συμβολή των Πεζόδρομων Γεροκοστοπούλου και Ρηγαφεραίου. Οι συμμετέχοντες στο 54ο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, απαραίτητα ενδεδειμένοι με την ανάλογη καρναβαλική αμφίεση, έδωσαν το πρώτο ανοιχτό ραντεβού τους στον πεζόδρομο της Ρηγαφεραίου, με σκοπό να δώσουν άφθονο καρναβαλικό χρώμα στο κέντρο της πόλης. Το θέμα της φάσης είναι να ζωγραφίσουν ένα heading hole, ένα πίνακα δηλαδή, όπου το κεφάλι ή και όποιο άλλο μέρος του σώματος θέλουν τα πληρώματα, θα είναι κενό, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να χώνει τη μουτσούνα του, δημιουργώντας εφάνταστα φωτογραφικά στιγμιότυπα. Ακολουθώντας την τάση των ημερών, όπου ένα κινητό με κάμερα είναι αρκετό για να απαθανατήσουν στιγμές. Λέγεται και την Αχόλ. Θα το γραφίσουμε όλο αυτό εδώ πέρα. Θα κάνουμε μια τύπα εδώ πέρα. Και θα μπορεί ο καθένας μετά να φωτογραφίζεται. Ο σκοπός της δράσης είναι να μείνουν αυτές οι φιγούρες στην πόλη κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής περίοδου, προσφέροντας χρώμα, φαντασία και καρναβαλική συντροφιά στις βόλτες μας. Έτσι, οι ντόπιοι και οι επισκέπτες της πόλης μας θα οδηγηθούν με τη σειρά τους στο να δημιουργήσουν τις δικές τους καρναβαλοαναμνήσεις από το πατρινό καρναβάλι, με μια selfie με τις δημιουργίες των καρναβαλικών πληρωμάτων. Βρισκόμαστε στη Ρήγα Φεραίου, όπου η πρώτη φάση του κρυμμένου θησαυρού ξεκινάει σήμερα, ημέρα Σαββάτο. Είναι του πεζοδρόμου Καλλιτέχνες. Εδώ έχουμε έρθει όλα τα καρναβαλικά πληρώματα και προσπαθούμε πάνω σε ταμπλό MDF να φτιάξουμε μια καρναβαλική κατασκευή με τρύπες, ώστε όλοι οι θαμώνες της Πάτρας αλλά και οι επισκέπτες μας να φωτογραφίζονται και να δώσουν έτσι στη πόλη μας έτσι λίγο καρναβαλικό κλίμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος και ελπίζουμε να κρατήσει όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.